καλωσορίσετε και σήμερα στις χρυσές συνταγές. Είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους. Είναι καινούριος μήνας. Εγώ ευχηθήκα από την Παρασκευή, αγαπημένη μου Χρύσο, καλό μήνα, αλλά δεν ευχηθώ και σε έναν καλό μήνα. Καλό μήνα. Πώς είσαι? Με μια χαρά. Βλέπω ότι έβαλες ανοιξιάτικο χρώμα. Ναι, φέρα τη γατούλα μου, το... την κοπέλα σου, την κοκκινομάλα μαζί με τα αυρουγιά σου. Ναι, τα μια φύλλα χαρά. Σου. Είσαι ολοκληρωμένη σήμερα. Θέλεις κάτι να μου πεις? Όχι, θέλω να δω το χέρι σου. Επειδή αν θέλεις κάτι να μου πεις, είμαι όλο ραφτιά. Α, τέλεια! Αλήθεια, έμπαει καλά. Είμαι όλο ραφτιά, παρακαλώ. Έχω σε αισθανά, μην τα δω. Ναι. Θέλω να σου πω ότι ναι. Πρέπει να ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε. Άντε, θυάμαι. Ναι. Πάμε. Τούτη κοπελούδα δεν θα μάθει ποτέ πόσο χρόνο είναι. Νομίζω να... Πάει σου. Α, ξέρω ένα ανέκδοτο να σου το πω. Τώρα να ξεκινήσουμε. Λαλίτης, πρέπει να σου πω. Λαλίτης, πόσο χρόνο είσαι? Λαλίτου, 40 και βάλε. Τι βάλε? Βάλε μου να πιω. Ήταν καλό. Άντε! Λοιπόν. Χρυσοχέρα μου. Θα ξεκινήσουμε. Δύσκολες οι συντάγες μας. Σήμερα πρέπει να προχωρούμε. Σήμερα θα φτιάξουμε μπουρέκια με την αναρή. Επειδή είναι τη στήριξη αυτή η εβδομάδα, και θα φτιάξουμε και τέλειες χαλουμωτές τις οποίες έψησα. Και κάνω σου έναν καφεδάκι τώρα, μάνι-μάνι, για να το απολαύσεις. Το καφέ, γιατί μου τον κάνει? Γιατί με τις χαλουμωτές. Ναι, αλλά οι χαλουμωτές είναι και ψημένες ακόμα. Όχι, έψησα τις. Αφού έφτασα. Άρα δικαιούμαι να δοκιμάσουμε τα τώρα. Βέβαια. Λοιπόν. Βραστή. Λοιπόν. Να σου κάνω μια σίκλα καφέ, εγώ. Με τσίνο που πίνω. Θέλει κανένα άλλο καφέ? Τώρα όχι, διότι πρέπει να δουλέψουμε. Α, τι θέλει να κάνουμε? Έτσι συνταγή για τα μπουρέκια να ξεκινήσουμε. Με αγάπη να μου μιλά. Αγαπημένη μου, μπορείς να πεις τα πουρέκια με την αναρή? Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη συνταγή μας. Θέλουμε 1 κιλό αλεύρι χωριάτικο, 2 κοφτά κουταλάκια αλάτι, μισό φλιντζάνι σπορελαίο, μισό φλιντζάνι ακυροδόσταγμα ή ανθόνερο, 2 κουταγιές χυμό λεμονιού και 1,5 φλιντζάνι νερό. Τώρα, για την αναρή θα χρειαστούμε 1 κιλό αναρή ανάλατη, 2 τρίτα φλιτζανιού ζάχαρη, μία κουταγιά κοφτή κανέλα, μισό φλιτζανά κυροδόσταγμα ή ανθόνερο, μπόλικο σπορέλαιο για το τηγάνισμα και ζάχαρη άχνη για το πασπάλισμα. Πολύ εύκολη η συνταγή. Αν θέλαμε, θα βάλαμε έχουμε... μέλι, να πούμε, ή θα Πού? Μπορούσαμε να τα σιροπιάσουμε. Μετά από πάνω. Ναι, θα μπορούσε να του βάλει σιρόπι. Ναι, θα μπορούσε. Να γύρω τον Η διαδικασία των μπουρεκιών, αγαπητοί μου φίλοι, γίνεται πρώτα με τον καφέ. Έτσι. Ξεκινάει η διαδικασία του καφέ. Έλα, αγάπη μου, για να μπορούν οι γειτόνισσες να λειτουργήσουν. Ναι. Ακριβώς έτσι. Το λοιπόν. Και με ζήν το μαλλί που μου ήρθε σήμερα. Είναι ωραίο. Πάρα πολλά. Θυμίζεις με την κόρη μου. Η οποία είναι 6 χρονών, να σου πω. Έτσι, χαλούμε ότι είμαστε ζεστοί, κόψε τη. Ξεκινώ εγώ τη συνταγή. Α, πες. Θα κάνω πρώτα την αναρή. Το λοιπόν, θέλουμε 1 κιλό αναρή ανάλατη. Να έχει και λίγο ζουμούδι, δεν πειράζει. Λίγο νωρό που λέμε. Εψησάτε τώρα, ας πούμε ναι, να πω. Ναι, αλλά να σου πω ότι κάνουν, να κάνουν crash-crash. Α, κάνουν crash-crash. Κοίταξε, δεν ξέρω, νομίζω ότι και η γαλάτια να μας κάνει τον τη βδομάδα. Τι είναι να σας κάνω? Χαλουμωτέ. Αλήθεια. Α, ναι, σου κάνει παραδοσιακές, είπε μου όμως. Τις άλλες, τις στρογγυλές, ναι, τύπου ψωμί. Να δείξει τι είναι να κάνει. Πολλά χαρούμενος ο Μενέλαος που οι φίλοι του έκαμε χαλουμωτές, ακούω του, που είναι να κάνει. Το λοιπόν, βάλουμε την αναρή, ανάλα την αναρή. Ναι. Και... ανάλα τη βάζεις για ποιο λόγο, επειδή... επειδή θέλουμε να αλατισμένη, είναι γλυκά τα πουρέκια μας. Το λοιπόν, ό,τι πεις. Ναι. Επειδή φορούμε τα γάνια πιο εύκολο, αν θέλετε σπίτι με έναν πιρούνι, κάνετε το. Το λοιπόν, 2 τρίτα του φλιτζανιού ζάχαρη. Θέλουν τα πουρεκούσκια μας. Μια κουταλιά, έλα, βάλουμε μια κουταλιά κοφτή κανέλα. Έχει πολύ καιρό να βάλουμε κανέλα. Και μισό φλιντζανάκι ροδόσταγμα. Θέλει το ροδόσταγμα, έτσι είναι ωραίο. Κόρη, μισή κουταλιά. Πού μισή, μισή, μισή. Μια κουταλιά κοφτή. Τι να μου λαλείς με έναν κόρη, μια κουταλιά κοφτή. Αγάπη μου, μια κουταλιά κοφτή. Βρέκα μου, όμορφη. Έλα, βάλε, βάλε αλλολί. Τι είναι το κοφτό? Ναι. Εντάξει. Τώρα βάρμα λολί. Τελικά. Βάρμα λοκομαλί. Πρέπει να κάνει την παρατήρηση. Τελικά. Εντάξει. Αν δεν βάλεις κανέλα μέσα στη ζύμη. Όχι, ναι, σημαίνει κάποιε πουρέκια. Όχι, ναι, το μου ήταν να σου πω. Ναι. Δεν βάλεις κανέλα να μυρίσει. Ναι. Εμεν τα κάνει. Εντάξει. Ο Μενέλαος ρώτησε αν πάνω στη φανελίτσα σου είναι η κυρία Σαρακοστή. Ναι. Λέγεται και η κοκκινομάλα η κυρία Σαρακοστή.
Αν ήξερα να ζωγραφίζω, ήταν να κάνω με την κυρία Σαρακοστή, αλλά δεν ξέρω. Γιατί, ζυμωτών, αφού έτσι το φτιάχνανε, φτιάχνανε. Ζυμωτών, αλλά πώς είναι να κάνουμε την κεφαλή, να κάνουμε όπως τα φυδάκια και μου κάνεις μπούλινγκ γονέα. Παιδί μου, μία κεφαλή της κυρίας Σαρακοστής δεν θα καταφέρναμε να κάνουμε. Εγώ δεν καταφέρνω. Καταφέρνω εγώ, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι υπόλοιπη. Εντάξει, να μου κέτσε, δουν τη δουλειά κούκλα μου. Όχι, απλά να σε βοηθήσω. Να κάνουμε τίποτε. Εγώ να σε βοηθήσω. Λοιπόν. Έβαλες ζάχαρη, κανέλα, ανακατεύκιστο. Και το ροδόσταγμα, μα θέλει και ροδόσταγμα. Το λοιπόν, και είναι έτοιμο. Εγώ να δοκιμάσω ότι χαλούμε ότι είναι. Διότι είναι ζεστή. Ναι. Να φέρω τα πάνω κάτω. Όχι, μικρόν τον μπολ μας. Και εντά. Το λοιπόν, έτοιμη η αναρή μας. Είναι πολλά ωραία. Πολλά ωραία, ναι. Δείτε τα φρούια που είναι. Κάτι έβαλες μέσα αυτός που χαλούμε. Ναι, βάλα φέτα και αναρί. Διά του μια πιο ωραία γεύση. Ο πορτοκάλι δεν έβαλε. Μα λίγα τα υλικά της. Άρεσε σου. Ναι, πολύ ωραία. Ωραία. Τώρα η γεύση μας τελείωσε. Ναι. Τι να κάνεις τώρα. Το λοιπόν, θέλω να δείξω γλύωρα το ζυμάρι. Στην υγειά σας. Στην υγειά σου, αγάπη μου. Καλό Πάσχα να φτάσουμε. Καλό Πάσχα να φτάσουμε. Ναι. Έχω και τραγούδι να σου πω. Ύστερα. Εντάξει, ύστερα. Το λοιπόν, να φέρουμε το αλεύρι. Αλεύρι, χωριάτικο τι πάμε, ναι. Ένα κιλό αλεύρι χωριάτικο, έτσι για ευκολία. Mm. Το λοιπόν, θέλουμε 2 κουταλάκια κοφτά αλάτι. Ορίστε. 2 κουταλάκια κοφτά αλάτι. Στενής είχες σήμερα. Ναι. Όχι, είναι πολλά ωραία. Τα ζυμώματα αρέσκουν μου πάρα πολλά, πάρα πολλά. Πριν που έβαλε ο άντρας μου τα υλικά μες στο τις κάσες που φέρνω με τα πράγματα, λέει μου, μα μόνο τούτα είναι να πάρεις, σίγουρα είναι ξύχασες κάτι σπίτι, λέω το, είναι ξύχασες. Εντάξει, εννοείς ότι είχες πάρα πολλά υλικά. Ένιχα, γιατί είναι τα ζυμώματα. Έχουμε μισό φλιντζάνι σπορέλαιο. Και τώρα η διαδικασία που κάνουμε. Το ρίζασμα. Το ρίζασμα. Δηλαδή τρίβουμε με τις παλάμες μας έτσι μέχρι να σχηματιστούν χοντρά ψίχουλ. Αν θέλουμε, έχω να σου πω ότι μπορούμε τούτη τη διαδικασία να κάνουμε στο μίξερ. Αν είμαστε η γαλάτια, ας πούμε, να αποκλείεται να κάνει έτσι η φίλη σου η γαλάτια. Να τα βάλει μέσα στο μίξερ και 2 λεπτά να κάνει η δουλειά τη. Έμα. Ποιο είναι ο έξυπνο, εσύ ή η γαλάτια. Η γαλάτια. Αλλά εγώ είμαι με τις φίλες που μπορεί να μην έχουν μίξερ στο σπίτι. Εντάξει, εγώ είμαι μαζί σου. Εντάξει, θέλω 2 κουταλιές ποτούν το χυμό λεμονιού. Αν μπορείς να το κόψεις, σε παρακαλώ. Να το κόψω, να μην το στύψω ή να το κάνεις εσύ. Ναι, θέλω να μου το στύψεις 2 κουταλιές. Γιατί δεν ήβρες όλα τα σκεύη που θέλουμε. Όχι, έτσι κάμε. Δεν είναι ανάγκη να φέρεις το σκεύος τώρα για 2 κουταλιές λεμόνι. Νομίζω ένα έχει με κουκούτσι μέσα. Άλλες 2 κουταλιές. Το λεμόνι γιατί το βάζεις. Για να γίνει πιο τραγανό το φύλλο μας. Α, ναι. Ας σου βάλω 3, τι να γίνει. Είναι η συνταγή της μαμάς. Α, η κυρία Πιστού. Ναι. Άρα, θέλουμε να κάνουμε τραγανό το φύλλο μας, θα βάλουμε λεμόνι. Ναι. Έβαζουμε όμως πολύ ποσότητα. Όχι. Θέλουμε. 2 κουταλιές είναι αρκετές. Ή αν δεν έχουμε λεμόνι, μπορούμε να βάλουμε ξύδι. Ευχαριστώ σε παρακαλώ. Άντε, να ζυμώσουμε. Ευτυχώς που το κατάλαβα. Το λοιπόν, βάλαμε το λεμόνι, 2 κουταλιές λεμόνι. Θα βάλουμε και το ροδόσταγμα έτσι για να μυρίσει ωραία το φύλλο μας. Ναι. Και μετά βάλουμε το νερό να ζυμώσουμε. Θέλουμε 1,5 φλιντζάνι νερό. Το νερό σου χλιαρό. Γαονικό. Ναι, τις βρύσεις. Το χλιαρό να είναι. Τούτον το ζυμάρι που θα φτιάξεις. Mm-hmm. Θα το αφήσεις να ξεκουραστεί. Ναι, αφήνουμε το έτσι καλύτερα ένα μισάωρο, ρε παιδί μου, στην άκρη να ξεκουραστεί. Ναι. Και μετά ξεκινούμε να φτιάχνουμε τα πουρέκια ναι, μας. Ναι. Με το συγκεκριμένο ζυμάρι μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εγώ, συγγνώμη που σε διακόπτω, θα σου πω. Εγώ έκανα το που τα έψες. Που την νύχτα, αλλά το έχω έτοιμο. Και μια χαρά εύκολα το τώρα σε θερμοκρασία δωματίου, μια χαρά. Εντάξει, δεν του έβαλες κάτι μέσα που να το φουσκώσει. Δεν έχει μαγιά μέσα. Δεν έχει μαγιά, όχι. Εντάξει, άρα είμαστε οκ. Ναι, με τούτη ζύμη μπορείς να κάνεις πυσίες, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις.
Δάχτυλα. Δάχτυλα. Δάχτυλα να μας κάνει. Να κάνουμε, ναι. Σίγουρα. Ναι, ναι, να κάνουμε, να κάνουμε. Θυμήθηκα τα και εγώ προχτές. Το λοιπόν, κοιτάς που είπα 1,5 φλιντζάνι νερό, αλλά θέλει κι άλλο. Άρα, οπότε, να το δείτε. Όσο σηκώσει. Ναι, όσο σηκώσει. Εγώ να βάλω τώρα ακόμα μισό φλιντζάνι. Λίγο ζεστού είναι τούτο. Αλλά μην πειράζει. Πού να καεί. Είναι να καεί το ζυμάρι μας. Τώρα να βάλω λίγο νερό. Ένα λεπτό. Η γέμιση που θα μπορούσαμε να κάνουμε στα πουρέκια μας. Mm-hmm. Τώρα εσύ κάνεις με αναρί. Θα μπορούσαμε να κάνουμε με χαλούμι, θα μπορούσαμε να κάνουμε με κυμά. Θα μπορούσαμε να κάνουμε με μανιτάρια. Μανιτάρια. Με ό,τι και η διαδικασία θέλεις. Που να ακολουθήσουμε είναι η ίδια. Ναι, δηλαδή ναι, το ζυμάρι είναι και να αλλάξει. Όχι. Δεν θα κάνουμε κάτι διαφορετικό στο ζυμάρι. Όχι, τούτον είναι. Και νομίζω, μισό φλιντζάνι, να κάνουμε γιατί την Τετάρτη να κάνουμε μπουρέκια σάτσες με χαλούμι. Είναι το ίδιο, βάλω μισό φλιντζάνι λάδι μες στο ζυμάρι, απλά έβαλω το ροδόσταγμα. Η μόνη διαφορά γιατί είναι που αλμυρά. Έχει. Και το λεμόνι είναι βάλα. Α. Λοιπόν, εγώ να το βάλω στον πάγκο μου και αν θέλεις να το ζυμώσω και αν θέλεις μπορείς να πάει στη Ραφαέλα και να σε δω μετά, αν θέλεις. Για να ζυμώσω και να είμαι έτοιμη να ανοίξουμε να κάνουμε τα εντάξει, έχεις δουλειά τότε. Ναι, έχω να ζυμώσω τον τώρα πάω, το φίλο. Εντάξει, να φύγω. Και εσύ σπίτι σου. Τι θα κάνω σπίτι. Όχι. Το μπολ να είναι πιο μεγάλο. Εκτός που τούτο. Μετά να το βάλεις στον πάγκο σου και να το ζυμώνεις. Θέλει ζύμωμα τον το φίλο. Και είδες το τι μαλακό ωραίο που είναι. Εν τούτο που θέλεις να μου πεις. Ναι. Εν κοντά στο νου ότι να το βάλω στον πάγκο μου. Κιόνου. Να ζυμώσει. Κιόνου. Να... Που διαθέτω, ναι. Αλλά δεν θέλεις να το παραδεχτείς. Και ενώ καθέ μου δεν θέλει. Ας το καλό. Η κλινική μας για το λόγο, η Ραφαέλα Μιχαήλ, είναι σήμερα στην παρέα μας και την καλωσορίζουμε. Καλώς όρισες στις χρυσές συνταγές. Καλώς σας βρήκα. Καλό απόγευμα να ευχηθούμε και καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, επειδή είμαστε λίγο πριν από τις νηστείες, Ραφαέλα μου, και αρκετοί από εμάς θα ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτή την νηστεία χορτοφαγία, είπαμε να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο για το τελικά. Πόσο ισορροπημένη είναι η χορτοφαγία, αν υπάρχουν κάποιες ελλείψεις. Καμιά φορά κάνουμε και τους λάθους συνδυασμούς και δεν παίρνουμε όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Άρα λοιπόν θα ενημερώσουμε τον κόσμο ξεκινώντας από το να πούμε πόσο ισορροπημένη είναι η χορτοφαγική διατροφή. Καταρχάς να πούμε ότι για να είναι μια διατροφή ισορροπημένη θα πρέπει να καλύπτει όλα τα μάκρο και μικροθρεπτικά συστατικά, είτε αυτά είναι υδατάνθρακες, οι πρωτεΐνες και τα λιπαρά, είτε είναι μέταλλα, βιταμίνες και ίχνοστοιχεία. Μια χορτοφαγική διατροφή μπορεί να είναι ισορροπημένη, φτάνει να υπάρχουν οι σωστοί διατροφικοί συνδυασμοί όπως είχες αναφέρει και εσύ πριν, τους οποίους θα πούμε σήμερα στην εκπομπή, έτσι ώστε να γνωρίζει και ο τηλεθεατής πώς μπορεί με μια σωστή διατροφή να καλύψει όλες τις ημερήσιες ενεργειακές ανάγκες ως προς τα μάκρο και μικροθρεπτικά συστατικά. Άρα ένα άτομο το οποίο κάνει αυτή την χορτοφαγική διατροφή, από τι ελλείψεις πιθανόν να έχει στο τέλος της μέρας. Ως συνήθως οι χορτοφάγοι είτε τα άτομα τα οποία θα ακολουθήσουν μια νηστεία είναι πιθανόν να έχουν έλλειψη σε πρωτεΐνες είτε αμινοξέα λόγω του ότι τα φυτικά τρόφιμα δεν είναι τόσο, δεν υπερτερούν σε πρωτεΐνη όσο τα ζωικά τρόφιμα. Λόγω του ότι τους λείπουν κάποια απαραίτητα αμινοξέα. Ναι. Φυσικά μπορεί να έχουν έλλειψη σε σίδηρο, σε ασβέστιο, σε βιταμίνη Δ, είτε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, λόγω του ότι δεν καταναλώνουν ψάρια. Φυσικά όμως υπάρχουν και διάφορες κατηγορίες της χορτοφαγίας, όπου είτε θα αποκλείσουν ψάρια, είτε θα αποκλείσουν μέλι, είτε αυγά. Έτσι θέλουμε ένα σωστό εξαρτάται διατροφικό από τον πλάνο. Καθένα. Ναι, εξαρτάται από την ομάδα που εντάσσεται το άτομο στη χορτοφαγία, οι ελλείψεις που πιθανόν να υπάρξουν. Τώρα, αυτοί οι συνδυασμοί, βασικά σε αυτό που λέγεται πρωτεΐνες, αφού δεν έχουμε το κρέας, έχουμε τα όσπρια που μπορούν να μας δώσουν αρκετές πρωτεΐνες, έτσι. Τα όσπρια φυσικά είναι χαμηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνη, όμως είναι μια, η καλή πηγή της πρωτεΐνης, φτάνει να συνδυαστεί σωστά. Θέλουμε να συνδυάσουμε τα όσπρια είτε με δημητριακά είτε με ξηρούς καρπούς, τα οποία θα αλληλοσυμπληρώσουν τα αμινοξέα που είτε δεν έχουμε στα όσπρια, είτε δεν έχουμε στους ξηρούς καρπούς, είτε στα δημητριακά. Όταν υπάρξουν μαζί σε ένα γεύμα, μπορούν να δώσουν μια υψηλής βιολογικής αξίας σε πρωτεΐνη.
κάποιοι συνδυασμοί τώρα είναι το φακόριζον, είτε είναι το γάλαντι σόγιας με δημητριακά του πρωινού, είτε βρώμη. Mm-hmm. Είναι τα φασόγια του λουβί που μπορούμε να το συνδυάσουμε με μια φέτα ψωμί, είτε με πατάτα. Υπάρχουν πάρα πολλά. Υπάρχουν τα μακαρόνια με τον κιμά σόγιας. Ένα έτσι προϊόν το οποίο ο κόσμος φοβάται να το βάλει στο διαιτολογιό του, αλλά δεν χρειάζεται να το έχουμε σε καθημερινή βάση. 2 με 3 φορές τη βδομάδα θεωρούμε ότι είναι εντάξει. Θα μπορούσαν μάλλον οι λάθος συνδυασμοί που κάνουμε καμιά φορά στα φαγητά μας να μας κάνουν συσσαγωγικά κακό, δηλαδή να μην μας δώσουν όλα τα θρεπτικά συστατικά. Δηλαδή, αν μαζί με το φακόριζο βάζαμε. Και συνήθως πώς το συνοδεύουμε, με το γιαούρτι. Κάνουμε κακό, δηλαδή γίνεται απορρόφηση του σιδήρου και έτσι δεν μπορούν όλα τα θρεπτικά συστατικά να πάσουν. Το ασβέστιο αλληλοαντιδρά με το σίδηρο, έτσι δεν έχουμε την πλήρη απορρόφηση του σιδήρου. Φυσικά για το σίδηρο θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ο εμικός και ο μη εμικός σίδηρος. Ο εμικός είναι αυτός που θα το πάρουμε από τα ζώα, ενώ ο μη εμικός από τις φυτικές, έτσι, από τα φυτικά τρόφιμα. Ο οποίος όμως δεν απορροφάται πλήρως από τον οργανισμό, γι' αυτό θέλουμε να το συνδυάσουμε είτε με βιταμίνη Γ, είτε με τα καροτενοειδή, τα οποία βρίσκονται στα τρόφιμα, όπως είναι οι πράσινες πιπεριές, η ντομάτα, το καρότο, που μπορούμε να υπάρξουν. Είτε θα τα μαγειρέψουμε μαζί, όπως είναι οι φακές με το καρότο, για παράδειγμα, είτε μπορούμε να τα βάλουμε σε μια σαλάτα που θα συνοδεύσουμε το γεύμα. Και έτσι θα έχουμε την πλήρη απορρόφηση του σιδήρου στον οργανισμό. Μάλιστα. Και τα θαλασσινά έχουν σίδηρο, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Τώρα τα θαλασσινά. Ψάρια και θαλασσινά, ένας χορτοφάγος ο οποίος τα αποκλεί είτε στην νηστεία, ειδικά τώρα το Πάσχα που δεν υπάρχει κατανάλωση του ψαριού, πιθανόν να έχουμε έλλειψη σε ωμέγα 3 λιπαροξέα. Εδώ τι γίνεται? Το ωμέγα 3 λιπαροξέα μπορούμε να τα πιάσουμε και από τα ψάρια, όμως υπάρχουν σε φυτικής προέλευσης και σε ζωικής προέλευσης. Τώρα, το σημαντικό είναι από τα φυτικής προέλευσης μπορούμε να το πάρουμε από καρύδια, από αβοκάτο, από τοφού, από σόγια που μπορούμε να υπάρξουν στο διαιτολόγιο, άρα δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης έλλειψη των ωμέγα 3 αν αυτά υπάρχουν στο διαιτολόγιο. Μάλιστα. Και μιλάμε για αυτούς που θα πούνε ότι από τη διατροφή τους δεν θα υπάρχουν τα ψάρια και τα θαλασσινά. Ναι. Ωραία. Τώρα, αυτό που είπες προηγουμένως για τη σόγια. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένη η σόγια και τι είναι αυτό που μπορεί να μας προσφέρει? Τώρα, η σόγια είναι. Έχουμε αρκετές μελέτες, αλλά δεν είναι έτσι εντελώς αποδεδειγμένο αν υπάρχουν όντως τα αρνητικά στοιχεία της σόγιας. Ναι. Η σόγια όμως αποτελεί μια φυτική πρωτεΐνη, η οποία έχει όλα τα αμινοξέα, άρα θεωρείται υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνη. Γι' αυτό θα μπορούσαμε να το έχουμε στο διαιτολόγιο. Οι συνδυασμοί τώρα που μπορούμε να κάνουμε στο διαιτολόγιο μας είναι τα μακαρόνια με τον κιμά σόγιας όπως είχαμε πει και πριν, είτε να κάνουμε ένα μπέρκερ με κιμά σόγιας που υπάρχουν στις υπεραγορές. Ναι. Θεέ μου, δεν μπορώ, γίνει και γουρουνάκι τώρα. Άλλαξα τώρα ρόλο. Ναι. Εντάξει, η σόγια είναι παρεξηγημένη. Φυσικά θέλουμε ακόμα και άλλες μελέτες που να μας αποδεικνύουν τη σωστή χρήση αλλά και τα ωφέλη που μας δίνει η σόγια. Είναι σε εξέλιξη. Εμείς κρατούμε τα θετικά σε περιορισμένο κατανάλωση και μπορούμε να δούμε. Κοίταξε, για κάποιον που έχει αποκλεί το κρέας από τη διατροφή του, νομίζω ότι είναι πολύ καλό. Υποκατάστατο η σόγια, έτσι δεν είναι, για να φτιάξει διάφορα φαγητά. Κοίταξε, νομίζω ότι τώρα τις νηστείες ο χαλβάς έχει την τιμητική του. Δεν ξέρω ούτε πόσες θερμίδες έχει, ούτε πόσα κομματάκι πρέπει να τρώμε. Εντάξει, αλλά ο χαλβάς πρέπει με μέτρο, φαντάζομαι. Ναι, εξαρτάται από το τι θα έχει μέσα ο χαλβάς. Να πούμε ότι αποτελείται από ταχίνι, όπου είναι το πολτοποιημένο σισάμι. Ίσως να περιέχει μέσα ξηρούς καρπούς, είτε κακάο, είτε οποιοδήποτε άλλο συστατικό θέλει ο κατασκευαστής. Ναι. Μπορούμε να το έχουμε στο πρόγραμμα, είτε στη διατροφή μας καθημερινά. Πάντα με μέτρο όμως, γιατί δίνει αρκετές θερμίδες, λόγω του ότι υπάρχουν και οι ξηροί καρποί και το κακάο και η ταχίνη που είναι στην κατηγορία. Υπάρχει και μέλι μέσα. Αν θες μπορείς να βάλεις, ναι. Εξαρτάται από το κάθε σκευάσμα. Μπορούμε όμως να το έχουμε, δίνει αρκετές θερμίδες, αλλά ένα μικρό κομματάκι θεωρώ την ημέρα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να το καταναλώσει κάποιος. Mm-hmm. Ωραία. Άρα λοιπόν, υπάρχει και ο ρόλος του διαιτολόγου σε όλο αυτό που λέγεται χορτοφαγική διατροφή, γιατί από μόνοι μας μπορεί να κάνουμε και ζημιά στον οργανισμό μας, αν δεν παίρνουμε όλα τα θρεπτικά συστατικά. Τώρα, ο ρόλος του διαιτολόγου είναι αυτός που θα δώσει τις σωστές διατροφικές συμβουλές και τους σωστούς διατροφικούς συνδυασμούς, έτσι ώστε να παρέχουμε όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και το άτομο να μην βάλει ούτε να χάσει βάρος αν δεν το επιθυμεί ο ίδιος.
θα του ετοιμάσει ένα διατροφικό πλάνο που θα καλύπτει τις ημερήσιες του ενεργειακές ανάγκες και έτσι θα είμαστε. Θα έχουμε πλήρη, ναι, μια διατροφή πλήρης. Κοίταξε, Ραφαέλα μου, νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς φοβόμαστε την νηστεία, γιατί βάζουμε βάρος λόγω του ότι τρώμε πάρα πολλούς υδατάνθρακες. Μπράβο, ναι. Επειδή δεν ξέρουμε τους σωστούς διατροφικούς συνδυασμούς, γι' αυτό τρώμε πιο πολλούς υδατάνθρακες. Άρα, αν έχουμε τις σωστές συμβουλές και κάνουμε τους σωστούς συνδυασμούς, θα αποφύγουμε και τα περιττά κιλά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Εγώ να πάω στο γουρουνάκι μου. Έλα. Έλα, ρε Χρήσο, δηλαδή. Τι να κάνω, είναι καρναβάλια. Να σου πω κάτι. Ναι, θυμίζεις μου. Τώρα είναι πιο σταρισμένα τα μαλλιά. 3,5-4 παρά παίζουν τα Μίκι Μάου. Ναι. Τι να κάνω, κυρίες και κύριοι. Τώρα είναι και για τα παιδιά. Είμαστε στην εκπομπή και για τα παιδιά. Το λοιπόν, εγώ να έρθω γιατί θέλω να καθυστερήσω. Τι θέλεις να κάνω εγώ. Εσύ να τρίψεις χαλούμια. Θέλουμε 4 φλιτζάνια χαλούμι σκληρό. Το βάλω έτσι. Τα μέσα. Και 4 φλιτζάνια χαλούμι φρέσκο. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και μηχανή. Το ζυμάρι μας, είδες το τι ωραίο που είναι. Έτσι, έτσι. Έτσι, αστά. Το λοιπόν, θα το φυλάξεις, θα το βάλεις πλαστική με βράδυ να το αφήγεις στην άκρη για έτσι κανένα μισάωρο. Εγώ επειδή το έβαλα στο ψυγείο, έβαλα το μέσα σε σακούλι. Άτε ρε Χρήσο μου, έπρεπε να φέρεις κάτι. Ζωρίζεσαι πολλά. Μα σε παρακαλώ. Να πάμε διάλειμμα, καλώς να έρθουμε. Γιατί? Όχι, για να το τρίψουμε μετά, να περιμένουμε λίγο. Γιατί δεν φέρες μηχάνημα? Έχουμε το μηχάνημα, το που φέρνει η φίλη σου η Γαλάτια. Γαλάτια μου, προσπαθεί να σήμα ποτάρι. Το λοιπόν, το ζυμάρι μας ξεκουράστηκε. Θα το βάλουμε έτσι εδώ, θα κόψω 3 κομμάτια. Καλό είναι μετά να το σκεπάζετε. Απλά επειδή, έχω. Έτσι για να μην ξηραίνεται το. Το λοιπόν, θα βάλουμε λίγο αλεύρι είναι εδώ και θα σου δείξω πώς θα τα φτιάξεις τα γουρέκια. Ναι, θα τα κάνω με τη μηχανή, να σου δείξω. Μπορείς να κάνουμε, υπάσχε, εμένα ο Κύπρος αρέσκουν του τα μεγάλα τα γουρέκια, οπότε θα κάνουμε και ποτσίνα. Αλήθεια, πόσο τζερωμό για τα παιδιά λέει. Δεν λέει τι ήρθες σου να πεις για τον άντρα σου. Επειδή αρέσκουν του τα γουρέκια. Α, τα Κύπρο μου. Έχει την τιμητική σου σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Το λοιπόν, ανοίγουμε έτσι λίγο το φύλλο μας. Και ανοίγουμε το πρώτα στο νούμερο 1 της μηχανής. Ναι. Και μετά στο 5. Όπως κάνουμε στα σινοβίτσε. Ναι, τα ούλα τα φύλλα είναι καλά να είναι έτσι λεπτά. Το λοιπόν. Εγώ ανοίγω το στο 5. Θα το βάλω εδώ. Εγώ πρέπει να παρακολουθήσω τώρα, γιατί θα ξέρω ύστερα κάμι. Και βάλουμε ένα κουταλάκι, Μέσα στη μέση. Ναι. Εδώ, γιατί μετά να φέρεις το άλλο να το σκεπάσεις. Περίμενε, θέλεις οπότε προς τα κάτω να το βάλεις. Ναι. Να αφήσεις πιο πολύ περιθώριο πάνω. Ναι, γιατί να το φέρεις μετά το άλλο το φύλλο να το βάλεις από πάνω. Να βάλω ένα γκάντι γιατί πιάνω την αναρή. Το λοιπόν. Έναν κουταλάκι. Είναι πολύ εύκολη τούτη διαδικασία. Να σου πω ότι έχει και ειδικά εργαλεία να τα κόβεις τα πουρέκια σου. Τώρα να σου δείξω. Και βάλεις τα κοντά κοντά. Απλά. Ναι, αφήνεις λίγη απόσταση. Αφήνεις λίγη απόσταση μεταξύ τους. Δεν είναι τελειά κοντά κοντά. Η παγή που είχα μηχάνημα, τι έκανε. Με τα ποτήρια, όπως είπε ο Μενέλος. Μπορεί να πιέσει ένα ποτήρι και το κόψεις. Είπα ότι την Τετάρτη είναι να κάνουμε ραβιόλες. Τώρα που πάμε για το κόψιμο. Ναι, εμάθες και κάμνη. Ναι, μάθε μου η θεία μου η Πέπα. Κάμα μάθημα και για τις χαλουμωτές. Για τις χαλουμωτές που να φτιάξουμε μετά. Ναι. Το λοιπόν, και να σου δείξω τώρα πώς το κλείνουμε. Φέρνουμε το φύλλο τούτο πάνω και καλύφκουμε. Έστω. Ναι. Καλύψαμε. Πιέζουμε λίγο την αναρή μας. Και μετά, αν θέλει, κόφκι το με τούτο. Αν θέλει, κόφκι το με τούτο. Αν θέλει, κόφκι το με τούτο. Ναι. Όχι, τα άλλα τα εργαλεία είναι πιο. Τι πιο. Εύκολα. Τούτο είναι το πιο εύκολο. Άου. Γιατί? Έτσι, κάμνει το μάνα μου, κάμνει. Πιέζει το λίγο δαμέ για να καταλάβει που είναι η γέμιση. Και κόφκι το πουρεκού. Τέλειωσε. Ναι, τούτο είναι το πουρεκί μα. Πουρέκα μου. Άλλο με να δούμε αν έβρασε το λάδι μα.
Ενεύρασε, οπότε θα κάνω ακόμα λία. Οι χαλούμοντες σε όλου διαδικασία είναι πολύ, εκτός που του τα ούλα τα χαλούμια. Έχουμε ζύμωμα, αλλά έφερα έτοιμη, οπότε είναι να δείξω λίγο το ζύμωμα και μετά είναι να είμαστε έτοιμοι. Νομίζω να ανοίξω ακόμα ένα φύλλο, να σου δείξω ακόμα ένα και μετά να πάμε διάλειμμα. Ανοίξε το να το γεμώσω εγώ. Και να έρθουμε να τα έχουμε ούλα έτοιμα, εντάξει. Θέλεις? Ναι, καλό. Είπαμε, τα πουρέκια μπορούν να έχουν ό,τι γέμιση θέλουμε. Ναι. Εντάξει, φαντάζομαι ότι άμα να τα κάνουμε με κεϊμά, άμα να τα κάνουμε με μανιτάρια, έχει η γέμιση φτιάχνεται διαφορετικά. Ναι, με τα μανιτάρια. Να σου πω ότι κάθε φορά που να το βάλεις στη μηχανή, το φίλο μας θέλει να το πασπαλίζεις με αλεύρι για να μην κολλήσεις στη μηχανή. Δηλαδή και στο ένα που να το ανοίξεις και μετά στο πέντε. Τούτα τα φύλλα που μηνίσκουν δαμε, που τα κόψαμε από την προηγούμενη, να τα χρησιμοποιήσουμε. Μπράβο. Μα ξέρω, γουρουνίτσα μου. Μα ξέρω. Τώρα είμαι στο στοιχείο. Είσαι η Πέπα το γουρουνάκι. Ου! Α! Όχι, χρύζω το γουρουνάκι. Έλα! Θες βοήθεια? Όχι, είμαι εντάξει. Κοφκούνται τα αυτούθια της. Κοφκούνται. Το είπα. Έλα. Βάλε αναρή. Α, θέλεις. Ε, θέλω. Εντάξει, έλα. Θα το βάλω πιο κάτω. Θα με έτσι. Να δω. Ναι, καλό. Αφήνε λίγο απόσταση. Όχι, όχι, λίγο πιο κάτω. Γιατί φαντάσου ότι τούν το φύλλο τώρα είναι να γυρίσει. Οπότε εδώ να το καλύψει. Εντάξει. Ναι. Είναι πάρα πολύ τζόμπο βάλε στο δεύτερο. Να σε αφήκω να κάνεις. Χρύσο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Όχι, πρέπει να πάει πιο κοντά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα φτιάξετε τα πουρέκια σας. Όπως τα φτιάχνει και η Χρύσο, δεν ξέρω για τα πουρέκια της, αλλά η χαλουμωτή της είναι πάρα πολύ ωραία. Που λες, είχα πάει μια μέρα στη Θεία Νιπέπα και κάναμε και ραβιόλες. Νομίζω είναι 4 που έβαλα. 4. Μπράβο. Α, έχει και πουρέκια με κρέμα. Βέβαια, ξεχάσαμε και πουρέκια με κρέμα. Και αρέσκουν μου πάρα πολλά. Εντάξει, επειδή είχαμε κάνει πέρσι, είπα φέτος να κάνουμε άλλα πράγματα. Για τους φετινούς τους φανς. Χρυσοχέρα. Βλέπαμε και πέρσι ο κόσμος και βλέπει και φέτο. Μάνα μου. Χρυσοχέρα, άκουμε. Ναι, αγάπη μου. Εντάξει. Ναι. Έτσι. Ναι, βάλε πολύ κομπρά. Δεν θα σε πια δουλειά σε φούρνο, να σου πατήσεις τα πλάσματα. Δεν θέλω να πια δουλειά σε φούρνο. Εντάξει. Πιέζεις τα λίγο την αναρή σου. Ναι, μάνα μου. Να τρως 10 πλάσματα. Εντάξει. Και κόβεις το με το... Περίμενε. Αν θέλω, κόφκω το έτσι. Ναι, αλλά έτσι που το έκανα μεγάλα ενταφορή κούκλα μου. Κόψε με το τετράγωνο, αν θέλεις. Αν δεν σου αρέσει. Αν δεν σου αρέσει. Όχι, αρέσκει μου, απλά δεν το φορεί, αυτό σου λέω. Φορεί το. Εντάξει. Εντάξει, έθελε ένα ακόμα. Όχι, το τετράγωνο δεν είναι τόσο καλό. Κάμε. Μπράβο, αγάπη μου. Κάμε το παραδοσιακά. Θέλεις να μου φέρεις ένα ποτήρι. Καλό να σου φέρω. Σου φέρω τούτο μπελιό, πιο μεγάλο νομίζω. Έλα, σβέλτα. Όχι, είναι πολλά μεγάλο. Όχι, είναι μεγάλο, μεγάλα, μεγάλο. Έκοψε ένα σκιό ποτζινά. Έθελω ποτήρι. Έλα, έχουμε και πιο μικρό. Α, μπράβο. Εντάξει, επειδή πρέπει να το κάνεις λίγο πιο μεγάλο, αλλά εντάξει. Το λοιπόν να βάλουμε μέσα να ψήνουμε. Εδώ τα καλά πουρέκια. Έτα, τι έχουν τα πουρεκούθηκαν. Τέλεια, σαν εσένα. Μια χαρά ένου. Ναι, δεν τσιπά. Απλά, τσινός που να το φάει το δικό μου το πουρέκι, ένα γεμάτο υλικό. Όχι σαν εσένα που φοήθηκες να βάλεις αναρή. Άτε. Βάλε ακόμα ένα δυο πουρέκια και έλα να τα γυρίζεις. Να έρθω να... Να κάνουμε λοιπόν, ακόμα ένα... Να κάνω και μια μπισιούα ύστερα του Βέβαια, Μενέλαου. Να του καπά. Σου δείξω ένα στρογγυλό Μενέλα μου και να πάμε διάλειμμα. Ένα λεπτό. Το λοιπόν. Χρυσοχέρα, ναι. Αφήνουμε τα να... Να ρωτήσουν και να μετά ρωτήσουν γυρίζουμε. Μετά. Ναι. Θα κάνω μια μικρή, οπότε... Τι να κάνεις τώρα? Να κάνω μια... ένα στρογγυλό μπουρέκι, ένα μεγάλο έτσι όπως τα κάνω. Α, στρογγυλό μπουρέκι μου να κάνω. Ναι. Θα κάνω μεγάλο. Φαντάζομαι ότι θα το βάλεις μέσα στη μηχανή. Όχι. Να το κάνω να ανοίξουμε το χέρι.
Θέλεις τα ζάλα, καλά, γύρισε. Ροδιά. Ναι, θέλω τα. Και μετά βγάλουμε τα και τώρα να τα σερβίρουμε, σερβίρουμε τα με ζάχαρη νάχνη. Ή αν θέλεις, όπως λες εσύ, λίγο μελούδι. Κουτάλα μας, πού έλειξες το χέρι μου. Δεν είσαι προετοιμασμένη σήμερα. Δεν ξέρω τι έγινε το Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, μια χαρά ήταν το Σαββατοκυριακό. Έλα, Κύπρο μου, να σου κάνω ένα μπουρέκι, μάνα μου, να φάεις, να χορτάσεις. Να κάνω στρογγυλό. Να κάνω ένα, ναι. Ένα μεγάλο. Τώρα να δεις. Βάρ' το στο φούρνο να ψήσεις. Τώρα είναι του Κύπρου μου, εντάξει. Ναι. Εντάξει. Ένα λεπτούι. Γίνεται. Κάνουμε το έτσι και κόφουμε το και όπως κόψαμε τα άλλα τα πουρέκια. Δες το. Αν θέλεις, μπορείς να κάνεις με ένα μπιρούνι, έτσι. Και τούτον το η άκρη άλλα με. Την που το κάνεις ναι. Τώρα. Εντάξει, κάμα το λίγο παραπάνω, πιο μεγάλο από ό,τι έπρεπε, αλλά χαλάλι το άντρα μου, σιόρ. Άτε. Περίμενε, θα τα βγάλω. Ναι, έλα εδώ που είναι άλλη. Ρωτήσεις. Εντάξει, άρεσε τα ακόμα λίγο, σαν γίνω γύριστο. Εμένα αρέσκει μου να λίγο πιο ροδοκοκκινισμένα. Η μάμα μου τώρα έχει να σου πει εκκρούσες. Άντε, ευχάριστο. Κυρία Πιστού, εγώ είμαι μαζί σου. Ευχάριστο. Αλλά η χρυσοχέρα σου, τι να κάνω. Μένα λέει, μας θέλεις να πάμε διάλειμμα για να προλάβουμε και τις χαλουμωτές μας. Άντε. Πάμε διάλειμμα. Αφού παίρνει την πρωτοβουλία μόνη τη, α αφήσουμε μόνη σου στην εκπομπή. Όχι, όχι, θέλω παρέα. Όχι, εγώ να φύγω. Χρυσοχέρα μου, επιστρέψαμε. Τέλεια. Και όπως βλέπετε, κυρίες και κύριοι, εμείς συνεχίζουμε το έργο μας, να καταφέρω να το γυρίσω. Γυριστώ, να κάνω τζόμπι. Εδώ μαζί με τη Χρυσοχέρα μου φτιάχνουμε μπουρέκια της Αναρής. Mm-hmm. Εφτιάξαμε τη γέμιση μας, εφτιάξαμε τον φίλο μας, εφτιάξαμε την ημέρα μας, εφτιάξαμε τον καφέ μας, ήπιαμε τον καφέ μας. Είναι πολλά ωραία. Νομίζω να πρέπει να πούμε ακόμα έναν καφέ, διότι έκαμε στο στην αρχή της εκπομπής. Ναι, να είσαι, ας πούμε, να καλείς φίλες σου στο σπίτι και να κάνετε... Όχι, δεν νομίζω οι φίλες μου θα θέλουν. Γιατί? Οι κουμερούες μου να έρθουν, παρακαλώ, ναι, να κάνουν τα τα βουρέκια. Έλα, σου πω, εγώ πρόκειται στην Πέμπτη. Ναι. Ήρθε η Νίκη και η Γιάννα σπίτι μου και κάναμε... Είδα σας. Ναι. Είναι πολύ ωραία, ήταν, περάσαμε πολύ ωραία. Κάμε έναν όμορφο απόγευμα. Εσύ επέρασες ωραία. Οι ναι, κορούδες. Νίκη μου επέρασες ωραία, αγαπή μου. Ελάλλον και η άλλη ποια ήταν. Η Γιάννα. Γιάννα μου εσύ. Ελά σου πω, ελάλλον τους... η Αγγελική μου κάνει τα καλύτερα. Ακουάσε. Η Αγγελική μου κάνει τα καλύτερα. Καλοκράτας με. Ναι. Ζαμονταρισμένο του το φίλο που έπιασα. Έπιασα από ζητά. Τι είναι να κάνεις τώρα. Να κάνουμε πισίες του μάστρου. Το είπα, χρήσω μου να το βγάλω διότι... Και να τις ψήσεις εσύ. Είδες, κάνουμε έτσι και λίγο πιο μεγάλα. Θέλω να σας πω ότι... Μα κοίτα. Περίμενε, για να κάνουμε μπισίες. Γραφικό έτσι. Να μου σου θυμίζει, α, περίμενε. Ψαράκι. Μπορεί να είναι και γουρουνάκι. Κι όνε γουρουνάκι, Χρύσο μου. Εν έλα μου, δε. Μπορεί. να το βάλεις, θα ψηθεί. Κάμα κλιματάκι. Να το βάλω, ναι. Όχι, να το βάλουμε την καλή του, με έλα πρώτα, και ύστερα. Εντάξει, άντε, τώρα τέλειωσα εγώ που δάμε. Να ανοίξω άλλη μια μικρή, δεν πειραζεί, γιατί εσύ να τη ανοίζεις. Και πάω να κάνουμε τις χαλουμωτές, τις οποίες εντάξει έχω έτοιμο ζυμάρι. Οπότε να μας να μας στενοτάει. Έτσι, να την κρούσει ρε κοπέγια. Γιατί πες μου, κοίταζε τι. Περίμενε λεπτούα. Α, εντάξει. Τέλεια. Πολύ ωραία. Θέλεις να πούμε τη συνταγή. Την είπαμε. Πάμε να δούμε τα υλικά για τη χαλουμωτή μας. Θέλουμε για τη ζύμη 1 κιλό αλεύρι χωριάτικο, 1,5 κουταλάκι επιτραπέζιο αλάτι, μισό φλιτζάνι σπορέλαιο, 1 κουταλιά μαγιά ξηρή, 2,5 φλιτζάνια νερό χλιαρό. Για τη γέμιση θέλουμε 1,5 φλιτζάνι αναρί ανάλατι, 1 φλιτζάνι φέτα, 4 φλιτζάνια χαλούμι όριμο τριμμένο στη λεπτή μεριά του τρίφτη, 4 φλιτζάνια χαλούμι φρέσκο τριμμένο στη λεπτή μεριά του τρίφτη, 1,5 κουταλάκι baking powder,
3 κουταγιές δυόσμου αποξηραμένο και 3 αυγά. Και για την επικάλυψη θέλουμε 1,5 φλιτζάνι σισάμι. Αυτά. Το λοιπόν, βάλα σου άλλη μια πιτσουάδα με. Και εγώ πάω να ξεκινήσω. Μα πού είναι να πάει? Να πάω δίπλα. Είναι έτοιμη? Ποιο? Ωπας. Α, μπράβο, βάρ' το μελούδι που θέλει. Και έρχομαι για τις χαλούμωτες. Είσαστε έτοιμοι? Λοιπόν, Μενέλα μου, μετά έρχονται οι ξηροί καρποί, διότι έχουμε θέμα τώρα. Ότι έχουμε θέμα, έχουμε. Μαζί λοιπόν, σου έχουμε πάρα πολλά θέματα. Θα κάνουμε πρώτα τη γέμιση. Θα βάλουμε την αναρή. Την αναρή μας. Έβαλα σας, είναι 300 γραμμάρια. Τώρα στο εμπόριο βρίσκεις 400 γραμμάρια αναρή. Το λοιπόν, θα βάλουμε μέσα την αναρή την οποία θρηματίζουμε. Έχουμε βάλει 4 φλιτζάνια όριμο χαλούμι. Ο λόγος που κάνεις το συνδυασμό είναι πιο ωραία γέμιση ναι, του. Ναι, ναι, βάλουμε μόνο όριμο. Έναν και λίγο πιο αλμυρούι και λίγο πιο, πιο έντονη μυρωθιά. Ενώ που, ενώ που κάνουμε και την ανάμιξη είναι πιο καλά. Το λοιπόν, ξέρεις ότι... θα βάλουμε τη φέτα, μπέμω αγαπημένη, τη φέτα. Θα βάλουμε τον baking powder. Θα βάλουμε 3 κουταλιές αποξηραμένο δυόσμο. Και θα βάλουμε και 3 αυγουλάκια. Μπορείς να μου σπάσεις το αυγουλάκι εδώ μέσα? Όχι. Μπορώ να κάνω τίποτε. Μπορώ να μου σπάσει το κεφάλι μου αντί τα αυγά. Όχι, χρυσό μου. Όχι. Σε έτσι σημείο... Δεν έφτασες ακόμα. Όχι, ναι. Με έφτασε κάποιος άνθρωπος. Όχι, έφτασε με, αλλά... το τραγούδι που λαλούμε. Θα σου σπάσω το κεφάλι. Όχι. Έπια συνήθικοσε τσιρτάνι τσιρίνα, έτσι μήνα συνήκορασε δίχα του άντρα. Είναι έτσι που λαλεί. Ναι, η ερώτηση αγιώ μαθαίνει μου ο κύριος Γιώργος γιατί... Πότε το τραγούδι το τραγούδι. Τώρα που ενησήκωσε. Δηλαδή αύριο την κυρία... Ναι, γιατί μετά ξεκινούν οι νηστείες και δεν παντρεύκονταν, δεν ελογιάζονταν. Είναι και σαν σήμερα που μόλις γνωρίζεις τον άλλο πάει σε σωτού. Ιδέες να μες αλλάσουν οι κερί. Πριν έπρεπε να χαρτώνουν τα γίστερα να είναι στο άλλο. Να μην τις μιλήσεις, ναι. Να μην τις κάνεις έτσι, όχι. Να κάνεις... Τα μωρά μας να τα δουν τούτα. Ναι. Λοιπόν, θέλουμε 3 και αυγά. Τώρα θέλω κυρίες και κύριοι να δείτε το δεινοσαυράκι ή αγιώς πίτα της Σάτζης που θα κάνουμε για τον παραγωγό μας. Αν καμιά φορά να μετέλεσαι πει κάτι κακό για μας, ο κόσμος είναι εναντίον του. Βέβαια. Διότι βλέπει πόσο το καλοκρατούμε. Έτσι είναι. Το λοιπόν, ανακατεύουμε τη ζύμη μας. Θέλουμε έτσι να είναι ενωμένα τα υλικά μας. Λοιπόν, έβαλες αυγά, γιατί τούτο να σε βοηθήσει να δέσει το μείγμα μας. Ναι. Α, θέλετε ρε παιδί μου, και αποφεύγετε τα αυγά. Εντάξει, φυσικά θα με βάλαμε τόσα χαλούμια, γιατί να αποφύγεις το αυγό, αλλά... Πες ότι κάτι έχεις αλλεργία, μπορείς να με βάλεις αυγό, αλλά πάει του, είναι πολύ ωραίο. Θα μπορούσες να βάλεις κάτι άλλο, κάποιον άλλον υλικό? Όχι, τι να βάλεις με χαλούμι, δεν θα έβαλα, όχι. Αλλά θέλω να σου πω ότι μπορείς και να είναι έτσι ένα μέσα σκορπισμένο το... Εγκαρδία που έφυγε η πιτούα μας. Α, ναι, είδες, επειδή το κάναμε με αγάπη. Το λοιπόν. Να έρθεις ποτά τώρα. Να, πιένω και να έρχομαι. Μείνε. Γιατί να κάνω και το ζυμάρι. Το ζυμάρι είναι να σας δείξω, ζυμώσαμε πολλές φορές στην εκπομπή. Το ζυμάρι που ζυμώνουμε ψωμί, τι? Ποιο? Τούτο που να δείξεις. Όχι, ότι ζύμες έκαναμε πολλές στην εκπομπή. Ναι, εννοώ, εν τούτο που θα μπορούσαμε να κάνουμε ψωμί ή όχι. Όχι. Απλά ρωτώ, τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Όχι, θα μπορούσαμε να κάνουμε ψωμί, γιατί εντάξει, μαγιά, οπότε ναι, μπορείς να κάνεις ένα ψωμάκι. Άρα γιατί μου λαλείς? Ναι, όχι, εντάξει. Προσπαθείς να διασύρεις το δρόμο μου. Συγχύστηκα, αγάπη μου. Ξέρεις γιατί συγχύζεσαι? Γιατί? Επειδή είμαι δίπλα σου. Όχι, επειδή είμαι δίπλα σου. Ε, τέλειωσα, θέλεις το... Όχι, τελειώσαμε. Θέλεις το κάζι? Όχι, τελειώσαμε. Μετά το τέλος της εκπομπής να κάνουμε ένα ακόμα λίγο. Το λοιπόν, το αλεύρι μας θα βάλουμε μέσα 1,5 κουταλάκι επιτραπέζιον αλάτι. Και μισή τον πόλ μας αρέσει τον πέλας. Μισό φλιντζάνι λάδι και να μου να κάνουμε τώρα αγγελική μου. Ριζάζουμε. Το λοιπόν. Θα ριζάσουμε. Αγγελική, κάνεις μου μια χαρή. Όχι.
Ναι, πέμπτη. Με στο μεγάλο τον πόλεν η ζύμη μας. Ναι. Φερτή να τη δείξουμε που εφούσκωσε. Πώς είναι, πέμπτη που είναι να κάνει. Βάρτη με στο. Θέλω κάπου να μου τη βγάλει για να βάλω να μπορώ να ζυμώσω. Ναι, να σε ρωτήσω όμως κάτι. Πού θα ζυμώσει πολλά. Πότσι. Απ' εκεί. Απ' εκεί. Επειδή θέλω να κάνω τη δουλειά μου σωστά. Εντάξει. Και θα κάνω απ' εδώ. Εντάξει. Ωραία, πέμπτη τι θέλει να κάνουμε τώρα. Κάνουμε ότι σε έναν αν έχει ποτούν το μπολ. Ναι. Μπορεί να μην έχουμε μπολ κάτω, αλλά έχουμε τα πια. Θέλει να γίνει τα ψινά μου. Θέλει να σου βγάλω η ζύμη. Ναι. Είδε τη ζύμη μα που εφουσκώσα, θέλω να τη δείξει που εφουσκώσε. Έχουμε γερανό, δεν δείχνει τη. Ναι. Έλα, γερανέ μου, έλα δείξε τη ζύμη. Είδε τι, περίμενα σου δείξει που εφουσκώσε, μην την ξεφουσκώσει. Να δει τα ωραία που είναι. Όχι εμένα, αν και εγώ είμαι ωραία. Α, έτσι. Πιστήκε. Άκουσες τι είπε. Όχι. Για φούσκωμα που δείχναμε, λέει. Α, καλά, καλά. Πετυχαίνεις τα. Ναι. Εντάξει, κάνεις μου για μέσα και φέρ μου το... Μάζεψε το κοινό που έμεινε. Μάζεψε το. Είναι εύκολο να μάζεψεις. Το λοιπόν. Αυτό εδώ. Να αυτό ποδά. Μια μποτσι, μια μποδά. Για να μπορώ να κάνω δουλειά. Σε παρακαλώ, φέρ μου και τη μαγιά. Πώς το βέγκο σήμερα. Ναι, ναι. Εντάξει, ναι. Έχουμε... Ορίστε. Το λοιπόν. Κάτι άλλο. Εβάλαμε το αλάτι. Ναι. Εβάλαμε το ελαιόλαδο και ριζιάζουμε. Τώρα θα βάλουμε τη μαγιά. Μια κουταλιά μαγιά. Και το νερό μας, το χλιαρό. Βάλουμε ένα ζυμο... Εβάλα 2,5 φλιτζάνια. Αλλά μπορεί να χρειαστείς πιο λίγο. Διάλειμμα ναι, πήγαμε. Δηλαδή που εγώ τα δύο, λέω, τα δύο τα φλιτζάνια, Αγγελική μου, ναι, θα ξεκινάς να βάλεις λίγο-λίγο μέσα στο μείγμα. Ντάξει. Και ανακατεύεις μέχρι να σχηματίσεις μια ζύμη. Είναι ξεκάθαρο. Βεβαίως. Να σταματήσω. Βεβαίως. Τώρα να το μαζέψω για τούτο για να... Να φαίνεται ότι να κάνουμε μια ζύμη όπως τη ζύμη που δείξαμε. Α, θα σας πω ότι θα τη σκεπάσουμε τη συγκεκριμένη ζύμη και το νερό μας θα είναι χλιαρό. Θα τη σκεπάσουμε και θα την αφήσουμε στην άκρη για μια ώρα. Επειδή έχει μαγιά, θέλουμε την να φουσκώσει. Α, τα κουρίζει τώρα. Το λοιπόν, είναι έτοιμη η ζύμη μας. Δεν ρώτησε τίποτε. Τα κουρά. Κόρη μου, αν δεν το κάνεις. Ενευριασμένη τώρα και κάνει το για να χαλαρώσει, λαλό σας. Η κούνα τούτη είναι χρύσο. Τούτη κούνα... Νόμε νέλαος. Αφού και ο Μενέλα που εσύ σπάζω. Μπάτσο να πει για τον μάστρο της η δίφυσα. Βέβαια, θα πω. Όχι, είναι σεβασμός. Α, σεβασμός. Βέβαια. Ξέρεις τι σημαίνει σεβασμός. Νοσοτήρης, ο άλλος είναι νοσοτήρης. Όχι, θα το έσπαζα την κυβέντα. Έτσι ζύμη μας, έτσι σχεδόν τελειώσα. Το λοιπόν, θα βάλουμε πίσω μια ώρα να φουσκώσει. Έτω τι ήθελα να κάνω. Μάνα με ένα μαζέρι αργυρούλα σήμερα. Χρυσοχέρα μου. Είδες. Ε, μου αγάπη μου. Έθελε ξηρούς καρπούς. Έλα να πιάσω το... το ρούχο μας. Το λοιπόν. Μα πρέπει και να θα σου δείξω τώρα πώς να ανοίξουμε τις χαλουμωτές. Άτε, δείξε μου. Θα τελειώσω και εγώ δαμε το έργο. Έλα. Έθελα, τι έθελα. Α, θέλω το σισάμι. Να βράσουμε το σισάμι μας για 5-6 λεπτά και να βάλουμε μέσα λίγο λεμόνι. Μια-δυο κουταλιές λεμόνι και το έτοιμο. Ό,τι πεις. Το ζυμάρι μου έτο που με φέρνει η Αγγελική. Ναι. Δεν το τι ωραίο που είναι. Το λοιπόν. Δεν τι αφράτων που είναι η Αγγελική μου. Θέλω να δω πώς είναι να κάνεις τη χαλουμωτή. Πώς είναι να τη λήξεις ναι, τη χαλουμωτή. Ναι, θα σου δείξω. Πολλά για εύκολο. Να έχει παντού. Ανεύκολο. Να κόψω έτσι λίγο. Και με φάστε αν είναι μεγάλα τα κομμάτια. Πού είναι τον πλαστή. Πλάστη, πλάστη μου. Το λοιπόν. Ανοίγουμε τη χαλουμωτή μας. Μπορεί να βουρήσει. Είπαμε. Μπορώ. Το πιάτο μου το στρογγυλό που είχα, που έφερα από σπίτι μου, έθελα το γιάξα μου, πούντο. Α, έδωσα το, επούλησα το. Επούλησες το. Α. Θέλεις να κάνουμε άμπρα κατάμπρα και να το βρούμε. Ναι. Απλά για ευκολία, 22 εκατοστά. Το μαγικό μου χεράκι στο έχει φέρει. Θα μπορούσαμε να το αφήσουμε έτσι, Αγγελική μου. Είδες το που είναι λεπτό το φυλό. Ναι, θέλεις το έτσι λεπτό. Είδες το. Ναι. Το λοιπόν.
Θα βάλουμε, εγώ βάλω το πιάτο απλά για ευκολία και να είναι όλες οι χαλουμωτές μόνοι όμορφες. Να είναι έτσι όμορφες σαν εσένα. Το λοιπόν, και κοίτα τι είναι να κάνουμε τώρα. Να σου μετρήσω και τη γέμιση. Πάνε να κράτω το μέτρο. Όχι, όχι, όχι. Έτω, σκιο κουταλιούες. Εντάξει. Και κοίτα τι κάνουμε. Σκορπίζουμε το παντού. Ναι. Αφήνουμε λίγο περιθώριο από τις άκριες. Ναι. Εμένα αρέσκει μου να έχει πολύ υλικό. Αν είσαι επαγγελματία και να τα πουλάς, μπορεί να βάλει και λίγο πιο λίγο. Όχι. Μπορεί να βάλει και λίγο. Να ικανοποιάσει τον πελάτη σου. Ναι, αγάπη μου, πάλι να είναι ωραία. Αυτό θέλω. Και κοίτα. Γυρίζουμε. Ναι. Ξαναγυρίζουμε. Ξαναγυρίζουμε και τελειώσαμε. Τέλος. Κόβουμε δεξιά και αριστερά. Περίμενε. Χωρίς να πιέσουμε. Το ταψί σου που είναι. Α, πίσω, πρέπει να βγάλω. Και κάνουμε με το μαχαίρι, με την πίσω τη λάμα. Τρία, έτσι κόβουμε, έτσι πιέζουμε λίγο. Και βάλουμε τη χαλουμωτή μας μέσα στο σισάμι. Και πιέζουμε να πάει παντού. Χρυσοχερά, σήμερα παίρνεις με τριφτή και είναι σωστό το πράγμα που κάνεις. Πιάστη και να ανοίξεις και εσύ μια. Ανοίω μια εγώ τώρα και μετά είσαι εσύ. Κούρασες με ψυχολογικά, δεν είμαι καλά. Είναι πολλά ωραία, εγώ είμαι πολλά χαρούμενη. Και οι φίλοι μας νομίζω πολλά χαρούμενη. Καλά, οπότε ζυμώνεις. Με πολλά χαρούμενη. Τούτη διαδικασία, τούτη διαδικασία του ζυμώματος. Αν δεν ήμουν παντρεμένη, είχε να μου ερωτευμένη με ο ζυμάρι. Γιατί τώρα θυμώνεις ο Κύπρος. Ναι, θέλω να έχει. Είναι αποκλειστικότητα. Αχ, ρε χρυσοχέρα μου. Το λοιπόν, ανοίγουμε το φύλλο μας έτσι, δεν το θέλουμε να είναι πολλά χοντρό. Να λίγο λεπτούι και κάνουμε το πράγμα με το πιάτο. Το οποίο στη θεία την πέπα, στους καπέδες έκαμε το πολλά γλυόρα, και σαν εμάς που θέλεις μέτρα. Α, εν τω μεταξύ ξέρεις τι έκαμα. Επήρα το κουτάλι μου, επήρα το φλιντζάνι μου. Φαντάζομαι ότι... Θεωρεί με η θεία είπε, αλλά λύσου, θεία με τούτα πρέπει να τα μετρήσουμε, αφκάλουμε τη συνταγή. Α, ναι, σωστό. Να σου πω, να σου πω κάτι. Το να το χαράξουμε βοηθά μετά που να το κόψουμε. Ναι, και βοηθά στο το ψήσιμο. Να σου πω ότι ψήνουμε 180 βαθμούς για 45 με 55 λεπτά. Εξαρτάται από το φούρνο. Να τις βλέπετε. Στο ταψί, να σας πω ότι βάλουμε τα με την ενωμένη πλευρά προς τα κάτω. Νομίζω είπα όλα τα μυστικά. Εξαρτάται πόσο ξεροψημένες θέλετε τις χαλουμωτές σας. Εμένα δεν σκύμουν λίγο ξεροψημένες. Να έρθεις ομορφιά μου να ανοίξεις ένα. Θες να το ανοίξεις εσύ και το γεμός εγώ. Καλό, σου το ανοίξω. Μόνο ένα μυστικό δεν μας είπες. Το λοιπόν, θα μπορούσαμε να βάλουμε μόνο και ένα μυστικό δεν τι, μας τι? Είπες. Το πώς διατηρείσαι τόσο νέα. Επειδή τρώω καλά. τι θα σου έλεγα. Μικρά και συχνά γεύμα. που είχα κάνει προχωρήσεις χαλουμωτές, είχα βάλει και κάποιες μέσα στην κατάψυξη. Και λέει μου... Ακούεις, λέει μου η θέα, να πιω τηλέφωνο στην εκπομπή να σε καταγγείλω, η κόρη μου η θέα. Ναι. Προχτές έκανα χαλουμωτές σπίτι, ναι. Λέω σου. Ναι. Και θα γεμώσεις, έλα, ναι. Καμένα. Και. Και έβαλα μέσα στην κατάψυξη για να φέρω να ψήσω. Τσίρον είναι, μια κουταλιά, όχι να βάλει τσάλι. Έτσι θα βάλω. Και λέμε να πιω στην εκπομπή να καταγγείλω ότι μας αφήνεις φάει σπίτι και πήγες τα ούλα στην εκπομπή. Τόσο. Είπαμε, βάλουμε, ναι, τόσο είναι καλό. Τύλιξε το. Έτσι. Μπράβο, ένα, δύο, κάμε αλώνα. Μπράβο, αγάπη μου. Ναι. Ναι, άφηστο. Ναι. Άφηστο που κάτω. Ναι. Το λοιπόν, κόβουμε δεξιά και αριστερά τις ακρούλες. Και ποτά. Ναι. Με την πίσω τη μεριά του μαχαιριού. Ναι. Χαράσουμε ένα, δύο, κάνουμε δύο σχισμές. Έτσι και κόφκεις, έτσι, απλά χαράσεις. Μπράβο. Και βάλεις το μέσα στο σισάμι. Είπαμε, 180 βαθμούς, για που τα 45 λεπτά δεν σωρείται. 45 με 55 λεπτά. Γιατί είναι κολλά το σισάμι. Επειδή βάλαμε ένα αλεύρι, αλλά πιέστε το, πιέστε το. Ναι, ναι, καμουφλάρεις, μάμ που κάνεις. Για να μην ευκεί κάτι. Χρυσοχέρα. Ναι, αγάπη με. Κούρασες με. Όχι και κουρασάς. Να συνεχίσουμε ύστερα. Ναι, 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 να τις κάνουμε τώρα, να ψήσουμε. Δοκιμάσες που τις χαλουμωτές που έκαμα. Να τις δοκιμάσω. Εγώ θέλω να φάω... Εντάξει, εγώ να φάω πουρέκι. Να φάω πουρέκι. Ωραία. Άκου, άκου. Εγώ να σας πω ότι τα πουρέκια της είναι...
Τούτο το πράγμα είναι τα πουρέκια της. Ωραία, ναι. Αυτή είναι ωραία, είναι το ζυμάρι. Είναι επιτυχία. Και το φύλλο. Ναι. Και η γέμιση. Και μπράβο, φύλλο. Είναι αλμυρές όσο πρέπει. Είναι τράγανες. Καμία αυτό είναι η χαρά του να κάνει. Είναι εξαιρετικές, μπράβο σου. Λοιπόν, πολλά καλά η εβδομάδα μας. Την Τετάρτη τι θα κάνουμε, στη Σάτζη. Θα κάνουμε ραβιόλες πυρικές που δεν παίζονται με λίγα υλικά. Και θα σας πω όταν που θυμούμε, θα φέρετε αλεύρι χωριάτικο και θα φέρετε χαλούμι σκληρό, δύο αυγά και δυόσμο. Και θα τα κάνουμε μαζί. Πέπα. Θα μαϊρεύουμε μαζί την Τετάρτη. Πέπα μου. Είμαι πολύ χαρούμενη. Τι να δεις την Τετάρτη. Έλα χρύσο. Έλα χρύσο. Είναι όσπου κοντεύουμε στα καρναβάλια να έρθω χρύσο. Εν τούτο, γιατί σκέφτομαι την Τετάρτη στη Δευτέρα. Την καθαρά Δευτέρα. Λοιπόν, η κυρία Αλέφου χαίρεται με τα εδέσματα που έφτιαξε. Εμείς σας αποχαιρετάμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό υπόλοιπο της μέρας. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα εδώ στο Ρίκ. Γεια χαρά. Γεια σας. Να περνάτε τέλεια.